Μετά την ενημέρωση που είχαμε για το περιστατικό στο ρέμα του Καρτερού, το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος πήγε σήμερα για να πάρει τα δείγματα. Δυστυχώς, από όσο έχω ενημερωθεί, έχουμε μια αντίστοιχη περίπτωση με το περιστατικό στον Αποσελέμη, δηλαδή έλλειψη οξυγόνου, τα πρώτα δείγματα είναι αυτά, που είναι θανατηφόρο για τα ψάρια. Τα δείγματα πάρθηκαν, το ΕΛΚΕΘΕ ήταν εκεί και πήρε δείγμα ψαριών για να διαπιστώσει την ακριβή αιτία του θανάτου και επίσης ενημερώθηκε από μένα προσωπικά και ο Δήμος Χερσονήσου και ο Δήμος Ηρακλείου, τελικά είναι στο Δήμο Ηρακλείου η περιοχή, για να πάει να καθαρίσει την περιοχή και από τα νεκρά ψάρια και από τα όποια σκουπίδια υπάρχουν στην περιοχή. Υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης? Εάν δεν μαζευτούν τα ψάρια, προφανώς. Και αυτό θα γίνει σύντομα, από όσο μίλησε με τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Γελτάκη, ο οποίος επιτόπου επιλήθηκε του θέματος. Είναι συχνό φαινόμενο? Δυστυχώς είναι ένα φαινόμενο που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια αρκετά συχνά, πιο συχνά στον Αποσελέμη. Ποια είναι η ερμηνεία που δίνουν οι επιστήμονες και νομίζω ότι είναι το φαινόμενο που θα αντιμετωπίζουμε από εδώ και πέρα. Όταν υπάρχει κυματισμός, μπαίνει μέσα η θάλασσα στο δέλτα του ποταμού, μαζί με το νερό μπαίνουν και ψάρια. Όταν σταματήσει ο κυματισμός, κατεβαίνει η στάθμη και χάνεται η επικοινωνία του ρέματος με τη θάλασσα, οπότε με τον ευτροφισμό που δημιουργείται, έλλειψη οξυγόνου και ό,τι ζωντανό βρεθεί μέσα αποκομμένο στην περιοχή του ρέματος, δυστυχώς θανατώνεται. Αυτό συμβαίνει. Μπορεί να επιδιωθωθεί αυτή η κατάσταση με κάποιο τρόπο? Ίσως... Θα σας πω, έχουμε κάνει μια προσπάθεια στον Αποσελέμη για να το αντιμετωπίσουμε μόνιμα. Στον Αποσελέμη πιο απλά τα πράγματα, γιατί υπάρχει η οικολογική παροχή από το φράγμα του Αποσελέμη που μπορεί να δώσει μια ζωή στον ποταμό. Όμως αυτές οι περιοχές είναι χαρακτηρισμένες οικολογικά ευαίσθητες. Είναι, για παράδειγμα, στον Αποσελέμη είναι καταφύγιο άγριας ζωής. Το ίδιο ισχύει και στον ποταμό, στον Καρτερό. Δεν μπορούμε να παρεμβαίνουμε χωρίς ειδική άδεια. Δεν είναι εύκολο να κάνουμε οποιαδήποτε έργα, έστω και μικρά, για να υπάρχει επικοινωνία, για παράδειγμα, της θάλασσας με το ποτάμι, γιατί απαγορεύεται από τον νόμο. Κάνουμε, την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε μια συνάντηση για τον Αποσελέμη, να δούμε μήπως μπορούμε να το ξεπεράσουμε και αυτό, γιατί θα το έχουμε ξανά. Δηλαδή, μετά από ένα μήνα, ενδεχομένως να έχουμε το ίδιο πρόβλημα και στον Αποσελέμη ή στον Καρτερό ξανά.